Τα λεφτά σήμερα. Καλή επιτυχία εύχομαι. Έχετε σκεφτεί τι θα μπορούσατε να κάνετε με 4.200.000 ευρώ. Σίγουρα εκείνοι που επισκέπτονται από το πρωί τα πρακτορία προπό για να καταθέσουν έστω και ένα απλό δελτίο τζόκερ αναζητώντας τους 5 συν 1 μαγικούς αριθμούς, μάλλον το έχουν σκεφτεί. 400 και πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετή προσέλευση του κόσμου. Το 30% δικό σου, το 15% δικό σου, θα σε πάρω να πάμε στις Σεϊχέλες, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Εγώ τους εύχομαι καλή επιτυχία. Ορισμένες φορές αφήνουν, αφήνουν κάτι. Όχι όλοι. Ε, καλό καρδοσέλ. Ε, ναι, 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 ναι. Ε, βέβαια, βέβαια. Και αν νομίζετε ότι το όνειρο έχει σχέση μόνο με την πολυτέλεια, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Πρώτη προτεραιότητα για τους παππούδες, τι άλλο τα Ο χρόνο είναι μεγαλώνουμε και εγώ τι μπορούμε θα κάνουμε. Ήστερα έχω εγγόνια, έχω παιδιά, τα μοιράσω και τα κάνω τα λεφτά. Αν τα πάρω αυτά τα λεφτά τι θα τα κάνω. Είμαι 80 χρονών. Ένα Έτσι για το γούρι, για το γούρι. Ένα... Έχω πολλέ τρύπε να φράξω. Εντάξει. Τα παιδιά, τα παιδιά για μένα. Κάτι ψηλά, παλιά, ναι. Έχω, ε, Δεν με επηρεάζει με το τσακ ποτό. Όχι. Όχι, εγώ θα παίξω, ούτε ρωτάω. Το jackpot είναι αρκετά δελεαστικό για όσους με μια στήλη και μόνο θέλουν να νιώθουν ότι έχουν αφήσει ανοιχτή έστω και μια πόρτα στη δική του τύχη. Ποιο είναι όμω ένα από του λόγου που παίζουν. Ναι, είναι φτώχεια, μιζέρια. Μάλλον μιζέρια πάνε στα τσίχερα παιχνίδια, σου λέει μπα και πάρω κανένα φράγκο και Ξελά είναι. Τι θα κάνω όταν κερδίζετε. Εγώ. Ε, εγώ τρία παιδιά. Θα βοηθήσω όσου μπορώ. Και θα παίζω πάλι τζόγο. αφού παίζω με παίχτη. Αν κερδίζουμε, θα φύγω Αλβανία. Τι να κάνουμε. Μάλιστα, δεν λείπουν και οι καχύποπτοι, οι οποίοι, αν και συμμετέχουν στο παιχνίδι, το διερευνούν λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αλλά όταν γίνει κλήρωση και μέσα σε δευτερόλεπτα βρίσκουν και πώ είναι κερδισμένοι, ε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά ξέρει, καμιά φορά ο καθένα σου λέει: Εντάξει, μωρέ, λες, κάτι παραπουκάσει, κάτι παρατσερδίζει. Εκείνοι που κυνηγούν την τύχη του επί σειρά δεκαετιών δεν είναι και λίγοι. Παρ' όλα αυτά δεν το βάζουν κάτω και αν το ποσό είναι μια καλή δικαιολογία, όπω τονίστηκε, μάλλον εκείνο που οθεί τον Έλληνα στον τζόγο είναι τα γονίδια τη φυλή.